στάχτες και αποκαίδια. Αυτές τις εικόνες καταστροφής άφησαν πίσω τους οι φλόγες που τύλιξαν με ζωνέτα στις δαφνές Ηρακλείου, προκαλώντας ολοσχερή καταστροφή στο ισόγειο. Ένα σπίτι εδώ έκανε φωτιά. Στενοχωρέθηκα. Πολύ στενοχωρέθηκα. Οι γονείς του κάθονται εκεί. Και ευτυχώς έλειπε από το σπίτι το ζευγάρι. Αυτή δούλευε, λέει. Εγώ πήγα στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσω και μου λένε ότι έγινε τρομοκρατικό χτύπημα. Φοβούνται όλοι γύρω. Ρίξανε βενζίνη, κάτι τέτοιο. Όχι, δεν ξέρω τίποτα. Δεν ξέρω τι. Δεν ξέρω. Ξέρετε την οικογένεια. Ναι, καλή οικογένεια. Η φωτιά εκδηλώθηκε τα μεσάνυχτα, ενώ για καλή του τύχη το ζευγάρι απουσίαζε, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας μετέβη στην επιχείρηση όπου σχολούσε εκείνη τη στιγμή η σύντροφός του, ενώ λίγη ώρα αργότερα αντίκρισαν τις εικόνες καταστροφής. Το βράδυ, ναι. Εμείς είμαστε μέσα κλεισμένοι, δεν καταλάβαμε τίποτα. Άκουσα τα μάξα, δεν πήρα χαμπάρ τίποτα. Σήμερα είμαστε αναστατωμένοι. Και τι ακούσατε? Δεν ξέρω, βενζίνη λέει του πετάξαν το παιδί. Μεγάλο είναι το μέγεθος των υλικών ζημιών, οι οποίες υπολογίζονται σε 20.000 ευρώ. Αυτό είναι βαλτί είναι αυτοί που το κάνανε. Είναι, το έκανε σχεμένο να το κάνουν εξεπίτηδες. Αυτό βγάλω εγώ το συμπέρασμα. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με 5 άνδρες από τον πρώτο πυροσβεστικό σταθμό Ηρακλείου, οι οποίοι κατάφεραν μέσα σε σύντομο χρόνο να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, αποτρέποντας την επέκτασή της. Κάτι ακούσει ότι πήγανε να βάλουν φωτιά, φύγανε. Κάτι άλλο ακούσατε? Τίποτα, ότι πήγανε λίγο, πετάξανε βενζίνα, βάλανε φωτιά. Την οικογένεια την γνωρίζετε? Ναι, είμαστε όλοι χωριανοί. Κάτι άνθρωποι, τη δουλειά του ανοίγουν. Τώρα ποιο να το κάνει και γιάντα. Για τα αίτια της φωτιάς διενεργείται προανάκριση, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες, η πυροσβεστική εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο του εμπρισμού. Αυτή είναι άλλη αρμόδια να το διαπιστώσουν αν είναι εμπρισμός ή πώς έγινε το γεγονός. Την οικογένεια σας τη γνωρίζετε? Βεβαίως τη γνωρίζω. Είναι φίλοι οι άνθρωποι. Τώρα πέρα από εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστοι πέταξαν μπουκάλια με έφλεκτο υλικό με συνέπεια να εισέλθει στο εσωτερικό της μεζονέτας, κάνοντας τάχτη τον εξοπλισμό στο ισόγειο της κατοικίας, με το περιστατικό να προκαλεί ανησυχία και προβληματισμό στο χωριό.